Πού να πάμε, προλαβαίνουμε. Όχι, δυστυχώς, γιατί δουλεύουμε. Αγίου Πνεύματος και αρκετοί ήταν αυτοί που προτίμησαν να παραμείνουν στην Πάτρα, ενώ τα προηγούμενα χρόνια το τριήμερο το εκμεταλλευόντουσαν με εξορμήσεις σε κοντινούς προορισμούς. Τι ήταν όμως αυτό που κράτησε τους πατρινούς στην πόλη? Πάρα πολύ. Βέβαια, χθες δούλευα σε ξενοδοχείο, αλλά θα σου πω ότι ήταν γεμάτο από Έλληνες. Δηλαδή, ξένοι πολύ ελάχιστοι, αλλά Έλληνες πάρα πολύ. Ευτυχώς βασικά που δουλεύουμε, γιατί αρκετά κάτσαμε στην καραντίνα. Εντάξει, κόσμος υπάρχει πάρα πολύ. Αργά βέβαια βγαίνουν αργά, γιατί από νωρίς είναι στις παραλίες. Δευτέρα σήμερα και Αγίου Πνεύματος. Οικονομικοί λόγοι αλλά και ο φόβος για την εξάπλωση του κορονοϊού κράτησαν πολλούς πατρινούς εδώ στην πόλη. Φέτος στην πόλη δεν έβγαινα πολύ έξω. Μέσα και προσέχω ακόμα. Ας έχω κάνει και τα δεύτερα, γιατί έχω χαπ. Μία βόλτα στο κέντρο, ένας καφές και ένα μικρό διάλειμμα από την καθημερινότητα. Αυτό ήταν κάτι που χρειαζόταν ο κόσμος για να σπάσει την ρουτίνα του. Τώρα που έχουν ανοίξει οι δουλειές, προτιμούμε να δουλέψουμε παρά να κάτσουμε. Καθίσατε πολύ μέσα στην καραντίνα. Ναι, εγώ κουράστηκα να κάθομαι, να σου πω την αλήθεια. Είμαστε ηλικιωμένοι, έχουμε τόση λάγη εδώ που δεν μας δεσμεύει κατά κάποιο τρόπο. Οπότε περιορισμένα φέτος τα πράγματα και λόγω των συνθήκων, λόγω κορονοϊού. Ναι, έχουμε κάνει τα εμβόλια, αλλά προσφυλασσόμεθα. Εγώ νομίζω το ίδιο ήταν. Νομίζω πως είχαν φύγει και πέρσι, φύγανε και φέτος. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον το χώρο της εστίασης ήταν πάρα πολύ καλά. Το πρώτο τριήμερο χωρίς περιορισμούς και μέτρα. Ο κόσμος προτίμησε τις παραλίες της Αχαΐας. Οι ακρογιαλιές γέμισαν από κόσμο με αρκετούς να κάνουν τις πρώτες τους βουτιές για αυτό το καλοκαίρι. Ο καιρός το τριήμερο ήταν ιδανικός και η θερμοκρασία άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου.